Κραυγή αγωνία και απόγνωση από του νεφροπαθεί τη Λιβαδιά που διαδήλωσαν έξω από το νοσοκομείο. Το πότε θα πεθάνουμε θα το επιλέξουμε εμεί. Κανένα υπουργό υγεία ή εργασία δεν μα επιβάλλει να πεθάνουμε όπω το θέλει αυτό. Ο νέο ενιαίο κανονισμό παροχών υγεία ψαλιδίζει τι δαπάνε για τι μετακινήσει των νεφροπαθών για αιμοκάθαρση και θέτει ω όριο τι 13 αιμοκαθάρσει το μήνα. Το ξύχρεωνο ήταν 1330 ευρώ το μήνα, 13 συνεδρίε. Ε, τώρα μας τα κόψανε, μας δίνουν 400 ευρώ να πάμε με οτιδήποτε μέσα θέλουμε. Εμείς πού θα τα βρούμε τα επιπλέον χίλια. εάν κάνεις 12 θα σου κόψουν τον 13 Αν κάνεις 14 που έχει ε, ο, δύο μήνες το, το χρόνο, θα το πληρώσει από την τσέπη σου, το 14η. Και αν χρειαστούμε να κάνουμε συμπληρωματικές που θα, αυτό θα το ε, διαβεβαιώσουν οι γιατροί λόγω της ασθένεια, θα τα πληρώνουμε αυτά πάλι από την τσέπη μας. Αυτό σε συνδυασμό με την απόφαση για συμμετοχή κατά 25% των ευρωπαθών και στην αγορά των φαρμάκων, τη μείωση των συντάξεων των ευρωπαθών, την κατάργηση των επιδομάτων και τις απαράδεκτες καθυστερήσεις του ΕΟΠΗ στις πληρωμές, το λιγότερο που μπορεί να κάνει είναι να οδηγήσει τους νευροπαθείς όπως υποστηρίζουν στην εξαθλίωση. Αυτή τη στιγμή ο ΕΟΠΗ έχει να μου πληρώσει μεταφορικά όλο το 12, δηλαδή... Για 11 μήνε μου χρωστάει 14.000 ευρώ, τα οποία έχω πληρώσει εγώ από, με δικιά μου ευθύνη τον το ταξιτζή παίρνοντα δάνειο. Δεν τρέπομαι να το πω, αλλά έφτασα στο σημείο αυτό μετά από 35 χρόνια εργασία να παίρνω δάνεια από την τράπεζα για να πληρώνω τα, τα έξοδα μετακίνησή μου. Άμα δεν κάνουμε την ημοκάθαρση, θα πεθάνουμε. Ποιο θα μα φέρει. Εγώ ειδικά δεν έχω άνθρωπο να με φέρει. Για μένα, μία φορά αυτή οι 300 το χρόνο, μία φορά να νιώσουν όπω νιώθουμε εμεί και όχι μόνο εμείς και όλα τα αμαία στην Ελλάδα. Να βιώσουν αυτά που βιώνουμε εμείς. Αυτοί έχουν λεφτά για να παρατείνουν τη ζωή τους. Ιδάλλως ένα μέτρο γης θα πάρουν για αυτοί. Εμάς όμως μας πάνε κατευθείαν εκεί, κατ' επιλογή τους και όχι επιλογή δική μας. Στην ίδια μοίρα και οι μεταμοσχευμένοι νευροπαθείς που κινδυνεύουν να επιστρέψουν στην αιμοκάθαρση όπως υποστηρίζουν, καθώς δεν δικαιολογούνται τα έξοδα μετακίνησης στα κέντρα μεταμόσχευσης. Με αποτέλεσμα να αναβάλουμε πολλές φορές τα ραντεβού, γιατί είναι στην Πάτρα, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να αναβάλουμε τα ραντεβού και να κινδυνεύουμε, γιατί η κάθε στιγμή που, ε, που δεν θα πας για εξετάσεις ή κάτι που θα συμβεί, ε, μπορεί να αποβεί μοιραίο. Οι νευροπαθείς προτείνουν στο Υπουργείο Υγείας τη σύσταση κρατικού φορέα στα πρότυπα του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά τους. Να δημιουργηθεί δημόσιο τομέα ένα παραπλήσιο ΕΚΑΒ, δεν ζητούμε δηλαδή να, να μας πληρώνει εμά, αλλά το ίδιο το, το, το σύστημα υγείας να, να αναλάβει τη μεταφορά μας. Οι νευροπαθείς απαιτούν την κατάργηση των κέντρων πιστοποίησης αναπηρίας και χρήματα στον ΕΟΠΗ από τον κρατικό προπολογισμό για δωρεάν υγεία.